Δημήτρης Τσαμόπουλος, πρόεδρος Φοροτεχνικών Αττικής. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ξέρεις. Ήρθε σήμερα να τα πεις όλα. Σε περιμένω. Ήρθα, ναι. Οι λογιστές είναι σαν τον Ηρακλή με τους άθλους. Ξέρεις, με τη λερναία ύδρα έκοβε ένα κεφάλι, βγαίναν δύο. Κάπως έτσι είναι το. Οι μέρες βγαίνουν που περνάμε. Βγαίνουν νέες εκκρεμότητες, κανένας δεν ξέρει τίποτα, το τάξη δεν δουλεύει. Προθεσμίες λένε 31 Ιουλίου, δεν ξέρω ποιος θα δώσει. Ας έρθουν οι ίδιοι υπουργοί να κάνουν τις δηλώσεις και να πάρουν αυτά. Βγήκε ο πρωθυπουργός και καλά έκανε και είπε ότι ξέρετε κάτι, τις τρεις δίμηνες δόσεις εγώ θα σας τις κάνω 8 μηνύες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και όποιος πληρώσει και μετρητά, μέχρι τέλος Ιουλίου θα πάρει 2%. Πόσες δηλώσεις έχουν υποβληθεί, γύρω στα 3.700.000. Πρέπει να καθαριστεί τώρα αυτή. Αυτές οι δηλώσεις λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, περάσαν τα λογιστικά γραφεία το 97,5% αυτών των ανθρώπων και εμείς τους βγάλαμε ένα καθαριστικό που ξέρουν πώς θα πληρώσουν. Καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ξαναπεράσουν από τα λογιστικά γραφεία να πάρουν νέο καθαριστικό. Δεν ξέρω ποιος θα φαντάζεται. Ο Πρωθυπουργός θα έχει πει τόσο καιρό. Γιατί δεν θα έπρεπε την άλλη μέρα να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπλέκουμε σε μια ηλεκτρονική γραφειοκρατία για τον κλειδάριθμο. Εκεί που σε μια ώρα τον παίρναμε από την εφορία, τώρα θέλουμε 2 και 3 μέρες μέχρι ουσιαστικά να δουλέψει το σύστημα. Οι δηλώσεις μέχρι και σήμερα δεν δουλεύανε. Δεν ξέρω τι έχει πάθει το τάξη. Δεν δουλεύει, δεν τρέχει με τίποτα. Έρχονται το ένα ραντεβού μετά από το άλλο, τους διώχνουμε και πρέπει αυτοί να ξανάρθουν. Δεν ξέρουμε πού να τους βάλουμε, σε τι ραντεβού, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια δήλωση. Εγώ, ενώ πολλοί συνάδελφοι και το έχετε δει σε όλα τα μέσα παίζουν, όλοι ζητάνε παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Εγώ δεν θα ζητήσω 30 Σεπτεμβρίου. Εγώ θα ζητήσω, όπως είπα από την αρχή, τόση παράταση όση χρειαστεί. Γιατί και το 30 Σεπτεμβρίου δεν είμαι σίγουρος αν θα χρειαστεί. Άρα ουσιαστικά για να καταλάβουν και τηλεθεατές μας, σε περίπτωση που δοθεί και δεν είναι 29 Ιουλίου που είναι μέχρι τότε η ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα δοθεί και παράταση, οπότε θα πληρωθεί η πρώτη δόση του φόρου. Αλλά εκεί δεν θα πάνε 8 δόσεις, θα πάνε 7 μετά, καταλαβαίνεις. Γιατί η τελευταία δόση για να πιαστεί στο φετινό προϋπολογισμό πρέπει να πάει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Ναι, αλλά αν δοθεί παράταση δεν μπορεί να πληρώσει. Αν θα πάει λοιπόν, αν θα πάνε οι δηλώσεις μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, θα είναι σε 2 δόσεις. Μία το Γενάρη, μία το Φλεβάρι. Έτσι είναι τα πράγματα. Τα πράγματα όμως δεν είναι σοβαρά να ακούσουν οι τηλεθεατές και να συμπαρασταθούν στους λογιστές. Γιατί? Γιατί είναι ο τελευταίος τροχός στην αμάξη που τραβάει τα πάνδυνα όλο αυτό το διάστημα. Ήμασταν κλεισμένοι, ενώ όλος ο κόσμος ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους, εμείς ήμασταν κλεισμένοι στα γραφεία να δουλεύουμε 16 με 20 ώρες την ημέρα για να μπορέσουμε να βγάλουμε 800 ευρώ σε όλη την Ελλάδα. Εμείς τελικά με τα 1000 ζόρια να πάρουμε 600 που μας βάλα να παρακολουθήσουμε, λες και περίσσευε ο χρόνος, να παρακολουθήσουμε σεμινάρια 10 ώρων την ημέρα, λες και περίσσευε. Τα βάουτσερ ήταν για τα βάουτσερ. Και ευτυχώς που το πήρε χαμπάρι ο Πρωθυπουργός και το κατήργησε. Δηλαδή όλο αυτό το χάλι, ο τελευταίος που φταίει είναι ο λογιστής. Και θα ζητήσω από όλους τους πολίτες να μην ξεσπάνε στο λογιστή. Ο λογιστής είναι ο σύμβουλος του κάθε πολίτη που κάνει ό,τι ανθρώπινα είναι δυνατόν, αλλά και τα ακατόρθωτα να λύσει και να φτιάξει τα θέματα για τον κάθε πολίτη. Πρέπει να το σέβονται και να του συμπαραστεί. Τεχνικά προλαβαίνουν. Συγγνώμη που παρεμβαίνω. Καλησπέρα, Σοφία μου. Σήμερα, τεχνικά προλαβαίνουν, πιστεύεις, σήμερα, μέχρι τις 30 σήμερα θα σας πω το εξής. Το σημερινό μόνο. Θα σας πω το εξής. Ότι σήμερα από το πρωί δεν δούλευε τίποτα το τάξη. Είχε πρόβλημα η βάση. Άρα, σε ελπίσουμε ότι θα δοθεί κάποια παράταση. Λοιπόν, άνοιξε το μεσημέρι γύρω στις 2 η ώρα. Ελάτε τώρα, πείτε μου, γιατί είναι υποχρεωμένος ο λογιστής να δουλέψει μέχρι τις 11 το βράδυ για να καλύψει τη δουλειά που κάποιοι άλλοι φταίνε που δεν δούλεψε το πρωί. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται, Σοφία μου, γίνονται χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν ξέρω ποιος τα αποφασίζει.